Είναι μαζί μου και η Σιχύρη στο στούντιο του ΑΧΑΕ και τον ευχαριστώ πολύ. Ο γιατρός, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Νεκτάριου Φαρμάκη στην Δυτική Ελλάδα, στην Περιφερειακή Ενότητα ΑΧΑΕΑΣ, Κωνσταντίνο Ζησιμόπουλος. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Κογκόλη. Καλά, ευχαριστώ. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Δόξα τω Θεώ. Παρεμβαίνετε σε σημαντικά θέματα που αφορούν την ΑΧΑΕΑ, την Πάτρα, που αφορούν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα κοινωνικό ζήτημα, σε ένα ζήτημα καθημερινότητας, δύσκολης καθημερινότητας για πολλούς συμπολίτες, νομίζω, θα μας πείτε και σχετικά στοιχεία φαντάζομαι, και για τις οικογένειές τους. Επικαλούμε τη δράση σας, το λειτουργήμά σας στον ΟΚΑΝΑ, μεταξύ άλλων, και θα ήθελα να δούμε τα ναρκωτικά, την εξάρτηση, την απεξάρτηση και την γενικότερη συνθήκη. Να σας κάνω παρακαλώ δύο ερωτήσεις εισαγωγής. Τι είναι τελικά τα ναρκωτικά? Είναι μόνο η ουσία που λέμε ή τα βάζουμε όλα στον ίδιο ντορβά? Ακριβώς. Μπαίνουν ακριβώς στο ίδιο καλάθι. Δεν είναι μόνο οι ενδοφλέβιες ουσίες που ξέρουμε στην καθημερινότητά μας, δεν είναι μόνο η κάναβη, είναι μία γκάμα καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε εξαρτήσεις. Όπως τα τυχερά παίγνια, το αλκοόλ, το τσιγάρο, οι ψυχοδραστικές ουσίες, τα χαπάκια, αυτά τα οποία παίρνουν για αγχώληση, τα αγχολητικά που λέμε κατά το κοινώς λεγόμενο. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια με αυξητικές δυστυχώς προοπτικές είναι το διαδίκτυο, στο οποίο αναπτύσσουν εξάρτηση κυρίως οι μικρότερες ηλικίες. Όπως είπατε, πρόκειται για ένα μείζον κοινωνικό θέμα, στο οποίο δυστυχώς δεν έχει δοθεί ιδέουσα σημασία. Θα αναπτύξουμε νομίζω στη συνέχεια. Βεβαίως, ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αφού πρώτα θα μου πείτε στοιχεία. Δηλαδή, από ποια ηλικία ξεκινούν την χρήση ναρκωτικών, μέχρι ποια ηλικία, για να πάμε και στις δομές αργότερα. Δυστυχώς οι ηλικίες στις οποίες οι άνθρωποι ξεκινούν τις καταχρήσεις, την κακή χρήση δηλαδή κάποιων πραγμάτων, είναι πάρα πολύ μικρές πλέον. Δηλαδή, μιλάμε για ηλικίες 12 περίπου ετών. 12 ετών αργότερα. Δυστυχώς ναι. Θα σας παραθέσω στοιχεία που έχουν ενημερωθεί πρόσφατα, είναι επίσημα δημοσιευμένα δηλαδή από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και αφορούν όλη την γκάμα των εξαρτήσεων. Κάπνισμα στις ηλικίες λοιπόν 12 έως 64. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναπτύσσουν εξάρτηση και οι μεγαλύτεροι. 39% των πολιτών καπνίζουν. Εινόπνευμα 12 έως 64 ετών. Το 25% ένας στους τέσσερις κάνει χρήση σε συστηματική, σε εβδομαδιαία βάση τουλάχιστον 2 φορές. Ψυχοδραστικές ουσίες ξεκινάν από εφηβική ηλικία, αγχολητικά, 12 έως 64 ετών, 1 στους 4. Συγκεκριμένα για τις βενζοδιαζεπίνες, 5 έως 10% κάνει περιστασιακή χρήση και εξάρτηση Ζάναξ, Λεξοτανίλ, Στεντόν, αγχολητικά φάρμακα. Ένα 5% αναπτύσσει εξάρτηση. Δεν μπορεί δηλαδή να απεμπλακεί από τη χρήση των ουσιών αυτών. Ναρκωτικά, συμπεριλαμβάνοντας και την κάναβη. 8,6% του πληθυσμού έχει δοκιμάσει έστω μία φορά στη ζωή του. Το τελευταίο έτος, 100.000 άνθρωποι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών. Αυτό μεταφράζεται σε 1% τουλάχιστον του πληθυσμού. Η κάναβη είναι το πιο απλό από όλα τα ναρκωτικά. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζει κανείς. Δηλαδή δεν είναι αθώο. Προκαλεί νευρολογικές εγκεφαλικές βλάβες, αλλά είναι μία ουσία η οποία ασκεί εθιστική δράση. Από εκεί και πέρα το ανησυχητικό είναι και με το τζόγο που περίπου 3% του πληθυσμού, δηλαδή μιλάμε για 300.000 ανθρώπους, έχει αναπτύξει εξάρτηση, όπως και με το διαδίκτυο περίπου το 18% του πληθυσμού είναι πλέον εθισμένο στο διαδίκτυο. Πάμε στις δομές. Δεν είναι αποτελεσματικές, δεν φτάνουν, δεν επαρκούν, δεν έχουν προσωπικό. Τι γίνεται? Σε ό,τι έχει να κάνει με την επάρκεια, σαφώς δεν επαρκούν. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία σε κάποια πράγματα. Και δεν είναι το αν υπάρχουν οι δομές ή αν λειτουργούν σωστά οι δομές. Σωστά λειτουργούν οι δομές. Ναι. Και ο ΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ και όλες οι δομές οι οποίες έχουμε έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι.
τα στεγνά προγράμματα, τα κλειστά προγράμματα, τα προγράμματα υποκατάστασης από διαφορετική οπτική γωνία, αλλά λειτουργούν σωστά. Το πρόβλημα είναι αλλού, στη φιλοσοφία. Και για να σας αναπτύξω το συγκεκριμένο ζήτημα, ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουμε σημειολογικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για τραπουλομανή. Όχι. Μιλάμε για αλκοολομανή. Όχι. Για διαδικτυομανή. Όχι. Μιλάμε όμως για τοξικομανή, που σημειολογικά είναι λάθος. Δεν είναι τοξικομανής, δεν είναι ο άνθρωπος είναι που θυσμένος. Έχει μανία. Είναι τοξικοεξαρτώμενος. Έχει εξάρτηση από τοξικές ουσίες. Άρα πρέπει να αλλάξουμε ακόμα και τη σημειολογία, ώστε να μπορέσουμε να διώξουμε τον κοινωνικό ρατσισμό που πλαισιώνει αυτά τα παιδιά τα εξαρτημένα. Πάω στο διατάφτα. Ναι, ναι. Καλή η πρόληψη, καλές οι ενημερωτικές εκστρατείες, καλές οι φιέστες. Σας παρέθεσα όμως τα νούμερα τα οποία είναι αμήλικτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να εστιάσουμε σε άλλο ζήτημα. Στο ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Το εύκολο είναι να ενταχθεί κάποιος σε μία μονάδα, σε μία δομή. Αλήθεια, είναι εύκολο να υπάρξει πρόσβαση για κάποιον ο οποίος δεν έχει ίσως κοινωνικές συναναστροφές. Να μπει σε ένα κέντρο απεξάρτησης, να βγει, να επαναταχθεί. Είναι δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει η φιλοσοφία της κοινωνικής επανένταξης. Ένα θα σας πω. Οι μισοί από τους εξαρτημένους δεν έχουν πρόσβαση στις δομές, γιατί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν οι δομές. Μπράβο. Χίλια άτομα τουλάχιστον έχουν αναζητήσει στην πόλη μας, στην περιοχή μας, πρόσβαση στις δομές. Ο αριθμός των εξαρτημένων είναι πολλαπλάσιος. Χίλια και πλέον άτομα έχουν αναζητήσει βοήθεια και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο λαμβάνουν βοήθεια. Το ζητούμενο όμως είναι να τους προσφέρουμε προοπτική. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να ξεκολλήσει το μυαλό από το ζήτημα της ουσίας. Και αν εγώ αυτόν τον άνθρωπο, τον τοξικοεξαρτώμενο ή με οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση, δεν του αποσπώ την προσοχή από αυτό, θα μείνει καθυλωμένος εκεί. Για να μην, δεν έχει κανένα νόημα ούτε να κάνω διαπιστώσεις, τις διαπιστώσεις τις έχουν κάνει άλλοι, ούτε να κλαίω για αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένες λύσεις που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης, γιατί αυτό σε συνδυασμό με τη δουλειά που κάνουν οι δομές θα οδηγήσει στην απεξάρτηση. Και ποιο είναι αυτό? Ναι, ενημερωτική εκστρατεία, ναι, προληπτικά μέτρα, αλλά όχι επαιτειακού χαρακτήρα. Θυμάμαι μία φορά το χρόνο, κάθε 26 Ιουνίου, να κάνω μία εκδήλωση τις παραμονές της επαιτίου. Σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες ιδιωτικές δομές σε μία διαρκή ενημέρωση. Δημιουργία φορέων ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις και τους τρόπους απεμπλοκής ενός εξαρτημένου. Να ξέρουν πού να αναζητήσουν τις λύσεις. Παροχή κινήτρων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για δημιουργική απασχόληση των εξαρτημένων. Ο εξαρτημένος να μην γυρίζει από πλατεία σε πλατεία και από παγκάκι σε παγκάκι όλο του το 24ωρο, αλλά να απασχολείται δημιουργικά. Αυτό τι σημαίνει? Αμοιβή, αποζημίωση. Όχι κατά ανάγκη σε χρήματα που μπορεί να τα διοχετεύσει αλλού, αλλά ως πολιτεία μπορούμε να σητήσουμε τα παιδιά αυτά και κυρίως από τους εξαρτημένους αυτούς που είναι άστεγοι, να τα στεγάσουμε, να τα ντύσουμε, να φροντίσουμε για την ατομική τους υγιεινή. Να είναι αξιοπρεπώς τοποθετημένα μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Χρειάζονται συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Δεν γίνεται να απεξαρτηθεί κάποιος χωρίς αυτές τις δύο θεμελιώδεις ειδικότητες. Ουσιαστική υποστήριξη των δομών φιλοξενίας για τα άτομα που έχουν πραγματικό πρόβλημα στέγασης. Αυτή τη στιγμή ο ΟΚΑΝΑ έχει το κέντρο ημέρας που λειτουργεί από τον Φεβρουάριο και έπειτα στην πόλη μας. Ναι, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, ναι, θα πρέπει να επιληφθεί και η πολιτεία και οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση για περαιτέρω ενίσχυση αυτής της δράσης. Εφαρμογή προγραμμάτων σύντησης, στα οποία αναφερθήκαμε, όμως σε διαρκή βάση, όχι επαιτειακού χαρακτήρα, μία φορά τα Χριστούγεννα, μία φορά το Πάσχα, μία φορά δεν ξέρω εγώ το 15 Αύγουστο. Εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου σε ό,τι έχει να κάνει με άλλες ασθένειες, γιατί
τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί οι εξαρτημένοι έχουν συνοσηρότητα και με υπατήτηδες και με HIV και με λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα. Έχουν άλλα ζητήματα για τα οποία όμως δεν έχουν πρόσβαση και δεν ελέγχονται. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με το υπατολογικό γιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, μέσω του οποίου την τελευταία δεκαετία δεκάδες ή και εκατοντάδες παιδιά τα οποία είχαν συνοσηρότητα με υπατήτηδα σε έχουν πλέον θεραπευτεί, αλλά θέλουν μία επιτήρηση επειδή είναι ομάδα υψηλού κινδύνου, μην επαναμολυνθούν. Και βέβαια εκείνο το οποίο απαιτείται και το άφησα τελευταίο είναι επιτέλους οι συναρμόδιοι φορείς να συνεργαστούν μεταξύ τους. Περιφέρεια, με Δήμο, με κεντρική εξουσία, γιατί πολλές φορές έχουμε δράσεις, έχουμε λύσεις μπροστά στα μάτια μας, αλλά δυστυχώς λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων που οφείλονται στη συναρμοδιότητα καθυστερούν και δεν υλοποιούνται. Πολλά και ενδιαφέροντα όσα μας είπατε, νομίζω ότι αξίζουν όχι τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο ενός δελτίου ειδήσεων, αλλά εκπομπή ολόκληρη ή εκπομπές, κύριε Σιμόπουλε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μέρες για το θέμα των εξαρτήσεων. Ακριβώς. Το θέμα είναι και το κεντρικό μήνυμα είναι ότι πρέπει να περάσουμε από τις φιέστες, από τις εκδηλώσεις, από την πρόληψη, που έχουν δείξει ότι από μόνα τους δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα σε συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την κοινωνική επανένταξη. Θα διαβάσουμε ενδιαφέρον και το άρθρο σας αύριο στην εφημερίδα Νεολόγος των Πατρών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.